Οι κοινικές δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, με τις οποίες χαρακτηρίζει επιζήμια για την οικονομία την προστασία της πρώτης κατοικίας, επιβεβαιώνουν περίτρανα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη οραματίζεται μία ανάπτυξη που δεν αφορά όλη την κοινωνία και δεν υπολογίζει τις ανάγκες της πλειοψηφίας των πολιτών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης γνωρίζει πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά πολίτες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν. Γνωρίζει επίσης πολύ καλά ότι οι θυσίες τους βοήθησαν στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και την έξοδο της χώρας από την κρίση. Γνωρίζει τέλος ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας υπήρξε μια μεγάλη κατάκτηση κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όμως, μπροστά στην ανυπομονησία της να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ισχυρών, αδιαφορεί αν χιλιάδες νοικοκυριά θα οδηγηθούν στην εξαθλίωση. Δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση να γυρίσει τη χώρα στις μνημονιακές πολιτικές, προκειμένου μάλιστα να υλοποιήσει όσα ζητούσαν οι πιο ακραίοι κύκλοι των δανειστών. Οι αντικοινωνικοί αυτοί σχεδιασμοί θα μας βρουν απέναντι.